Ζητούμε την ενσωμάτωση οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν την προσβασιμότητα σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα για να καταστούν, όπως λέγεται ακόμη και από τον τίτλο του νομοσχεδίου, περισσότερο προσβάσιμοι στους χρήστες και ιδίως στα άτομα με αναπηρίες. Με βάση και τη συζήτηση που εξελίχθηκε, το πρώτο που θα μπορούσε να σημειώσει κανείς είναι η υποκρισία τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της κυβέρνησης αλλά και των άλλων κομμάτων που συμφωνούν επί της ουσίας με τη συγκεκριμένη οδηγία. Γιατί σας ενδιαφέρει δήθεν η προσβασιμότητα σε ιστότοπους των ατόμων με αναπηρίες τη στιγμή που έχετε διαλύσει κυριολεκτικά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η σημερινή κάθε κοινωνική πολιτική που τους αφορά. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Ας πούμε, μου έδωσε την ευκαιρία ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας. Τις χιλιάδες των αναπήρων και χρονίως πάσχοντες που έχουν περάσει από τα σφαγεία των ΚΕΠΑ, κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας, και έχουν μείνει χωρίς επίδομα. Ας πούμε τώρα ότι εξυγχρονίζεται, σε εισαγωγικά, με το σχέδιο, το ολοκληρωμένο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας ή και την προσπάθεια της σημερινής κυβέρνησης, ο ιστότοπος του ΚΕΠΑ. Υπάρχει πλήρη προσβασιμότητα των ατόμων που έχουν αναπηρία. Τα ΚΕΠΑ θα σταματήσουν να είναι σφαγείο. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Και το άλλο είναι δευτερεύον και τριτεύον, παρά το ότι είναι αναγκαίο. Τις δεκάδες χιλιάδες που έχασαν τη σύνταξη αναπηρίας, καθώς, προσέξτε, πριν μια δεκαετία οι συνταξιούχοι αναπηρίας αριθμούσαν περίπου το 14% του συνόλου των συνταξιούχων. Σήμερα έχουν μείνει μόνο 6% του συνόλου. Ιδιαίτερα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, όταν πέφτουν θύματα εργατικού ατυχήματος ή όταν εμφανίζεται κάποια σοβαρή ασθένεια, το πρώτο διάστημα μπορεί να δοθεί προσωρινή αναπηρική σύνταξη. Ωστόσο, στην πορεία, με μια μικρή μετατροπή του ποσοστού, σταματούν να την παίρνουν. Οι δαπάνες για την πρόνοια τα χρόνια της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης έχουν μειωθεί κατά 50%. Τον Αύγουστο του 2016, μάλιστα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ, λίγους μήνες πριν αλλάξει ο νόμος και δημιουργηθεί ο ΕΦΚΑ, μείωσε τον προϋπολογισμό για τις συντάξεις αναπηρίας κατά 25%. Το ότι σήμερα στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων, υπάρχουν πάνω από 500.000 ανάπηροι και επίδομα παίρνουν μόνο οι 185.000. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής σας. Και ο κατάλογος είναι μακρύς, βεβαίως. Πάρτε παράδειγμα, λόγω της υποχρηματοδότησης που αναφέρθηκα προηγούμενα, η εικόνα των ιδρυμάτων είναι απαράδεκτη, προκειμένου να απαξιωθούν στα μάτια του κόσμου και να κλείσουν. Σε όλα τα ιδρύματα έχουν να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού από το 1995. Οι ελλείψεις καλύπτονται εν μέρη με ελάχιστους συμβασιούχους, οι οποίοι μέχρι να εκπαιδευτούν φεύγουν κιόλας. Και υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε μια σειρά ζητήματα, ακόμη και αναλώσιμα, είδη υγιεινής κτλ. Θα αναρωτηθεί κάποιος, γιατί τα λέτε αυτά ως κουκουέ? Δεν πρέπει τα άτομα με αναπηρία να έχουν ισότιμη πρόσβαση στους ιστότοπους? Και βέβαια πρέπει. Ούτε συζήτηση γι' αυτό και δεν διαφωνούμε σε αυτό. Όμως εσείς, όπως προείπα, ασχολείστε με δευτερεύοντα και τριτεύοντα ζητήματα και στα ουσιαστικά που επηρεάζουν τη ζωή των αναπήρων και χρονίως πασχόντων, παίρνετε όλα εκείνα τα μέτρα για να τους κάνετε τη ζωή αβίωτη. Γι' αυτό λέμε ότι η στάση σας είναι υποκριτική. Μέσα στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησης, της ιδιωτικοποίησης της υγείας, δεν μπορεί να υπάρξουν λύσεις σε όφελος των αναπήρων. Η διέξοδος, κατά τη γνώμη μας, για τους ανάπηρους είναι στην οργάνωσή τους, στον αγώνα τους, με αιτήματα και στόχους πάλις, στη βάση της λύσης των σημερινών τους αναγκών. Το δεύτερο που θα θέλαμε να σημειώσουμε είναι το παρακάτω. Συμπληρώνεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας με στόχο να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να περιοριστεί η αβεβαιότητα για τους σχεδιαστές ιστότοπων, το ξαναλέω, να περιοριστεί η αβεβαιότητα για τους σχεδιαστές ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές και να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα. Από την αιτιολογική έκθεση παρμένο. Με άλλα λόγια, τι θέλει να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτής της οδηγίας? Κάνει αυτό που κάνει στο σύνολο της οικονομίας, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Προσπαθεί να ενοποιήσει την αγορά σχεδιασμού των ιστότοπων, να βάλει τέτοιους όρους, προϋποθέσεις και κανόνες προσβασιμότητας, ώστε να διευκολυνθεί ο λεγόμενος υγιής ανταγωνισμός, να περιοριστεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς και μέσα σε μια ενιαία αγορά να κυριαρχήσουν ευκολότερα οι μεγάλοι όμιλοι που μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις προϋποθέσεις. Η προτινόμενη ρύθμιση μέσα από αυτήν την οδηγία έχει και έναν άλλο στόχο. Δέστε λίγο το άρθρο 4. Οι οργανισμοί του δημοσίου οφείλουν να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να λειτουργούν με ιδία μέσα ή μέσω τρίτων υπό την εποπτεία τους. Ιστότοπους, εφαρμογές κτλ. Για φορητές συσκευές στο πλαίσιο της διασφάλισης του δικαιώματος της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. Εντάσσεται και αυτό το ζήτημα στον εξυγχρονισμό του δημοσίου με στόχο να συμβάλλει γενικότερα στην οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή την ανάπτυξη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων, διότι έτσι είναι σχεδιασμένη αυτός ο τρόπος της, αυτή η οικονομία. Είναι καπιταλιστική. Να έχει τη δυνατότητα το δημόσιο να βάζει το κανονιστικό πλαίσιο, να τηρεί μητρώ δημόσιων ιστότοπων και εφαρμογών, να διασφαλίζει την εύκολη και γρήγορη προσβασιμότητα των επιχειρήσεων σε κάθε πληροφορία. Και όλο αυτό θα γίνεται με την εποπτεία του δημοσίου. Αυτός είναι άλλωστε και ο ρόλος του αστικού κράτους. Να διασφαλίζει ίσους όρους στη δράση των επιχειρηματικών ομίλων, να βοηθά στη δράση του με σκοπό το κέρδος. Ο επιδιωκόμενος στόχος, σκοπός, είναι ξεκάθαρος κατά τη γνώμη μας. Να ενισχυθεί το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διανομής στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο, να δημιουργήσει ένα ομοιογενές πλαίσιο για τον κλάδο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές. Ακόμη, το δημόσιο θα προστρέχει σε ομίλους για να τους σχεδιάσουν τους ιστότοπους και άλλες εφαρμογές και ξέρουμε όλοι ποιοι θα μπορούν να συμμετέχουν και ποιοι θα παίρνουν τις αντίστοιχες δουλειές. Και αυτούς τους στόχους δεν τους κρύβεται. Απέναντίας, στην αιτιολογική έκθεση, στο τέλος της τέταρτης και στην αρχή της πέμπτης σελίδας, νομίζω είστε αποκαλυπτικοί. Διαβάζω ένα απόσπασμα μόνο. Ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών για φορητές συσκευές είναι αναγκαίος για τη συνοχή της οικίας εσωτερικής αγοράς. Αυτό ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή για τους σχεδιαστές των ως άνω ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Συμπερασματικά, ενιαία αγορά, καθορισμός προδιαγραφών, γρήγορη προσβασιμότητα των επιχειρήσεων στην πληροφορία και όλα αυτά τα ντύνεται με τη δυνατότητα πρόσβασης του πολίτη στις υπηρεσίες της πληροφόρησης και τις πληροφορίες που προσφέρουν. Τη σημερινή πραγματικότητα όμως τη γνωρίζουμε όλοι, ασχέτως αν ορισμένοι κλείνουν τα μάτια στην πραγματικότητα. Η αναζήτηση πληροφοριών γίνεται από 2-3 μηχανές αναζήτησης που συγκεντρώνουν πάνω από το 95% των σχετικών υπηρεσιών. Το οπτικοακουστικό υλικό βρίσκεται και αυτό με τη σειρά του αποθηκευμένο σε 2-3 μεγάλα site. Πρακτικά, ο ίδιος σχεδιασμός ισχύει για όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες. Μιλάμε για ένα χώρο όπου η παραγωγή, η φύλαξη, η μεταφορά πληροφορίας κάθε είδους, οτιδήποτε και αν αυτή η πληροφορία συμβολίζει, ελέγχεται από το κεφάλαιο, τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, τα κράτη και τα υπεριαλιστικά κέντρα. Η αξιοποίηση του διαδικτύου προς όφελος των κοινωνικών αναγκών προϋποθέτει, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, όπου τα βασικά μέσα παραγωγής θα αποτελούν κοινωνική κρατική ιδιοκτησία και θα στηρίζεται στον εργατικό έλεγχο και τη λαϊκή συμμετοχή. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί φθηνότερη, ευκολότερη, ταχύτερη, ασφαλή και καθολική πρόσβαση στην επικοινωνία, στην πληροφόρηση, στη νέα γνώση,
στην ενημέρωση αλλά και την ψυχαγωγία μέσω του διαδικτύου. Στο δεύτερο μέρος τώρα του νομοσχεδίου, με την ενσωμάτωση του άρθρου 1 της οδηγίας 2455, γίνονται τροποποιήσεις στον κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας. Έτσι κι αλλιώς, πρόκειται και από τη γνώμη μας... Παρακαλώ, λίγη ησυχία. ...για ένα αντιλαϊκό φόρο που είναι ο μεγαλύτερος φόρος του προϋπολογισμού και εξανεμίζει τα εισοδήματα εκατομμυρίων λαϊκών οικοκυριών. Αλλά γενικά η φορολογική πολιτική μέσω των κρατικών επιδοτήσεων και των κάθε είδους ενισχύσεων βοηθά στη μεταβίβαση ακόμη μεγαλύτερο μέρος του κοινωνικού πλούτου από τους εργαζόμενους στο κεφάλαιο. Το συγκεκριμένο άρθρο της οδηγίας προσπαθεί να ρυθμίσει ποιος και με ποιον τρόπο θα πληρώνει. Και εδώ η επίκληση της πάταξης της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς είναι υποκριτική, γιατί με την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων είναι αυταπάτη να ισχυρίζεται κανείς κάτι τέτοιο. Για όλους τους παραπάνω λόγους, κύριε Πρόεδρε, εμείς θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο.